Συνάντηση με τους κατοίκους της περιοχής Χαράντρας στην κάτω είσοδο του Άλσους είχε το απόγευμα της Τετάρτης ο Σύλλογος για την Προστασία και την Αναβίωση της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο διάστημα ανάμεσα σε κατοίκους από τις γειτονίες της Παλιάς Ξάντης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και συγκέντρωσε αρκετούς κατοίκους της εν λόγω περιοχής. Στόχος αυτών των συναντήσεων είναι να υπάρξει μια επιμέρους καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει κάθε διαφορετική περιοχή του παραδοσιακού οικισμού, προκειμένου ο Σύλλογος να κινηθεί συνολικά προς την επίλυσή τους. Αυτό που εμφανίζεται μέχρι τώρα ως σοβαρό πρόβλημα και επαναλαμβάνεται σε διάφορες γειτονίες είναι το ζήτημα της καθαριότητας για των παλιών δικτύων αποχέτευσης. Ως προς το ζήτημα αυτό, τα μέλη του Συλλόγου προσανατολίζονται σε κάλεσμα για εθελοντική εξόρμηση καθαριότητας στην περιοχή του Άλσους, κάποια από τις επόμενες αργίες. Μας είπαν τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκεί γειτονιά της Παλιάς Ξάνθης, τα οποία προβλήματα σαφώς και σε ένα γενικότερο πλαίσιο αντιμετωπίζουν όλες οι γειτονιές της Παλιάς Ξάνθης. Βέβαια, στο ειδικότερο, μια συγκεκριμένη γειτονιά έχει και τα ειδικότερα δικά της προβλήματα. Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, που φυσικά δεν είναι πρόβλημα μόνο της εκειμένης περιοχής, βέβαια είναι η πιο κοντινή στο Άλσος, είναι η καθαριότητα του Άλσους και τα μεγάλα προβλήματα που έχουν από τη μη καθαριότητά του και όλους τους περιφερειακούς που συχνά βρίσκονται, παρουσιάζονται σε εκείνη την περιοχή. Αλλά πέραν τούτου είναι και η πυρασφάλεια της συγκεκριμένης περιοχής και γενικότερα της Παλιάς Ξάνθης, διότι στην προκειμένη περίοδο γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα πυρασφάλειας στην Παλιά Ξάνθη που εντοπίζεται από τη δυνατότητα συχνά της πυροσβεστικής να μην μπορεί εύκολα στα σοκάκια να περάσουν τα οχήματά της, και από όσο γνωρίζουμε υπάρχει και θέμα με την δυνατότητα της πυροσβεστικής υπηρεσίας να αποσβέσει άμεσα και ταχύτερα αν τυχόν προκύψει κάποια πυρκαγιά. Πέραν αυτών, ειδικά στην περιοχή έχουν τα ειδικότερα προβλήματά τους είναι οι δύο δρόμοι, η Βυζινού και η Ταξιαρχών, οι οποίοι δεν έχουν αναπλαστεί μολονότι είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα Θησέας να αναπλαστούν. Με συνέπεια αυτή τη στιγμή είναι σε ένα πάρα πολύ κακό επίπεδο, σε ένα πάρα πολύ καλό κάκιστο επίπεδο οι συγκεκριμένοι δρόμοι, με μεγάλες δυσκολίες των κατοίκων να τους προσεγγίσουν και να τους χρησιμοποιήσουν. Επίσης, ένα μεγάλο και σημαντικό πρόβλημα που φυσικά είναι και γενικότερο της Παλιάς Ξάνθης είναι οι κάτω σκουπιδιών, οι οποίοι δεν καθαρίζονται, δεν απολυμένονται και συχνά μένουν ανοιχτοί. Με συνέπεια, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, όχι μόνο το θέαμα, αλλά και η κατάσταση να γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Και επίσης, ένα πιο ειδικό πρόβλημα εκεί της γειτονιάς είναι η παιδική χαρά στη Φιλίππου, στην οδό Φιλίππου, η οποία δεν καθαρίζεται, φροντίζεται μόνο από τους περίοικους. Οι συναντήσεις πρόκειται να συνεχιστούν το προσεχές διάστημα με στόχο να προωθηθεί η λύση των περισσότερων δυνατών προβλημάτων. Κατά τα άλλα, τους κατοίκους συνεχίζει να απασχολεί το ζήτημα της περιοδικής πεζοδρόμησης της οδού Ορφέως και Αμυρίδη. Αλλά διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει σημείο επαφής με τη δημοτική αρχή και η δικαστική προσφυγή από την πλευρά τους θεωρείται πολύ πιθανή.